Τι έχουμε, επιστροφή σε αυτά τα βίντεο. Έχω λιώσει το Euro. Euro, μπάλα, μοντάζ και τούμπαλιν. Αλλά πριν ξεκινήσω να πω τι έχουμε να πούμε για εδώ, γιατί έχουμε πραγματάκια να πούμε, γιατί γίνονται πραγματάκια. Τι έχουμε. Σαντουιτσάκι έχω. Ρε σπαρταράνε ρε τα άτιμα ρε. Μερτσάκι, board gamers, καλτσούλες, παιδιά. Ωραίες, να τις φορέσετε εδώ πέρα και παπουδίστηκες Τσίπρο. Βεβαίως. Και με το λόγο. Εδώ λόγο τιμής. Με το λόγο των board gamers. Εδώ καλτσούλες, ωραίες. Ελάτε πάρτε κάλτσες. Πού θα ρωτήσετε πού τις παίρνετε. Λοιπόν, ή μπαίνετε στο boardgamers.gr, σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Ή Τρίτη με Παρασκευή μπορείτε να πάτε από το Circus Strongman Experience που είναι εκεί στον Περισσό και να τα τσιμπήσετε από εκεί. Τρίτη με Παρασκευή, ώρες θα σας γράψω κάτω στην περιγραφή να τα βρείτε. Πάτε και τα παίρνετε από το μαγαζί, από το γυμναστήριο των παιδιών. Και μπορείτε να δείτε και τα παιδιά εκεί λογικά. Παίρνεις φορά, μην ακούσω είναι καλοκαίρι τώρα και ανάβει το πόδι. Δεν είσαι Γερμανός τουρίστας. Σε έχω δει που τα φοράς, που παίρνεις τα Jordan και τα sneakers σου, τα ολόλευκα. Λες και μένουμε ας πούμε σε καμιά χώρα χωρίς που δεν βρέχει χώμα όταν είναι να βρέξει και δεν έχει σκόνη παντού και μου είσαι με τα ολόλευκά σου σαν τα δούλια του Ρουβά sneakers και φοράς την κάλτσα μέχρι το καλάμι με τα σχέδια και τα μικιμάω και βγαίνεις βόλτες. Σε έχω δει! Ανοίξεις τα σύρεψη λέμε μέχρι αυτό το σημείο, κάνε και ένα subscribe για να ανέβει το κανάλι, εντάξει. Έξι φιλαράκο, έγινε ρε, τα λέμε. Έχει μεταγραφές, μπάσκετ, ποδόσφαιρα, γιούρα, αλλαγή σκυτάλη, σαν γίνεται ένα μακελιό ωραίο. Δεν θα βαρεθούμε ποτέ φέτος αυτό το καλοκαίρι και αυτό το χειμώνα. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά του Euro, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ η διοργάνωση. Εκτός ότι γίνεται στη Γερμανία που τα γήπεδά της είναι ωραία, υπάρχει κόσμος, είναι γεμάτο, οι ώρες είναι ό,τι ώρα πρέπει. Δεν είναι ούτε, ξέρω εγώ, κάνω πει σε Ευρώπη είναι. Αν και δεν θα μου φαίνονταν περίεργο να δούμε κάποια στιγμή Euro στο Αζερμπαϊτζάν, ας πούμε, στον Μπακού. Να έχει, τέλος πάντων. Πλάκα είναι ότι χτες είχε το μάτς με τη Γερμανία που σταμάτησε το παιχνίδι για κεραυνούς και και βροχή. Μύρισε Ελλάδα. Ένα Euro που έχουμε περάσει στο group stage. Έχουμε περάσει στα knockout πλέον. Ένα Euro που αν βγάλεις εκτός την Ισπανία. Όλες οι άλλες ομάδες στο group stage προβλημάτισαν και δεν έπαιξαν αυτά που περίμενε ο κόσμος να παίξει. Αντίστοιχα είδαμε ομάδες ψυχωμένες, τα outsider τα λεγόμενα, να παίζουν τόσο ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ευχαριστήθηκα Αυστρία, ευχαριστήθηκα Ελβετία, συχάθηκα Ιταλούς, τραγική Ιταλία, αηδιαστική Ολλανδία και μια πολύ μέτρια και μπλαζέ Γαλλία. Για την Αγγλία θα πούμε πιο μετά. Γιατί την ώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο είναι μόλις έχει τελειώσει το μάτς της Αγγλίας και περιμένω να αρχίσει το μάτς της Ισπανίας με την Γεωργία. Ή θα το πάω μπαμ μπαμ το βίντεο, ή θα έχουμε κατά τη διάρκεια του αυτού του podcast εξέλιξη στο τι γίνεται στο Ισπανία-Γεωργία. Πριν πάμε στο να πω τι μου έχει κάνει εντύπωση και τι όχι, να σας πω τι έχω παίξει στο στοίχημα ώστε να ξέρετε να τα αποφύγετε, γιατί όλοι ξέρουμε πως πάει αυτό. Παίζει Μπαρτσελόνα Λεβαδιακός. Φορτώνω 100 ευρώ να κερδίσει Μπαρτσελόνα. Διπλό ιστορία στο Λεβαδιακός. Είναι απλά τα πράγματα. Και όλο και χειροτερεύει το πράγμα. Θα σας πω τι γίνεται τώρα. Πριν ξεκινήσει η διοργάνωση, λέω πάντα, εγώ δεν παίζω στοίχημα. Για λόγους ευνόητους. Παίζω μόνο κόντρα την ομάδα μου, έτσι ώστε αν χάσει, να πω, ωραία. Τουλάχιστον έβγαλα κάτι. Δεν ξέρω over μαλακές, τέτοια δεν ασχολούμαι. Θα παίξω μόνο όταν θα έχει Mundial, Euro ή κάμια Eurovision για χαβαλέ. Τύπου κατάκτηση, πρώτο σκόρερ, κάτι τέτοιο. Μακροχρόνιο. Οπότε αποφύγετε, σας το λέω από τώρα. Έχω παίξει από την αρχή της διοργάνωσης κατάκτηση την Τουρκία. Μόνο και μόνο για το cash out. Λέω γιατί περίμενα ότι θα βγει πρώτη στον όμιλο. Λέω άμα δεν είναι καλή η Πορτογαλία και βγει πρώτη και πάει από την άλλη μεριά του bracket, μπορεί να έχει εύκολη κλήρωση, οπότε να μου δώσει κανένα cash out. Ωστόσο ο όμιλος πήγε κάπως ό,τι να είναι ο συγκεκριμένος. Η Τουρκία πέρασε. Έχει βατή κλήρωση και βατόμιλο, γιατί τα σκατώσανε όλοι οι άλλες ομάδες.
και μπλέχτηκαν τα brackets. Οπότε, τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν θα το πάρει η Τουρκία, δεν θα πάει καλά στο καστρό. Λογικά θα αποκλειστεί τώρα τη μεθαύριο, όποτε παίζει αύριο. Άρα, μην έχετε, μην ακουμπήσετε την Τουρκία, αφήστε τη. Επίσης, αφήνετε Harry Kane πρώτο σκόρερ, τον βγάζετε στην άκρη. Δεν θα βάλει γκολ το Harry Kane. Ό,τι έβαλε, έβαλε. Σήμερα, αν δεν τον είχα παίξει στο στοίχημα, μπορεί να είχε βάλει 2 και 3 γκολ στο σημερινό match. Ξέρετε ποιος φταίει. Όσοι έχετε παίξει Harry Kane πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, συγγνώμη, δεν ήξερα. Και θα μου πείτε, γιατί Διονύση έπαιξε το Harry Kane? Γιατί έπαιξα το Harry Kane? Γιατί μου ήρθαν 2 μηνύματα πριν 4 μέρες και μου λένε: Διονύση, να σου πω, στο λέω πολύ εμπιστευτικά, ο Βαλαντσιούνας υπογράφει στο Παναθηναϊκό. Λέω, για πες. Μου λέει, έχω πληροφορίες ότι ο Βαλαντσιούνας είναι στο υγεία και περνάει ιατρικά. Λέω, μαλακίες, μου λέει. Αλλά μου λέει, στο λέω τώρα, γιατί αν μπεις στις στοιχηματικές εταιρείες τον δίνει 40 απόδοση και είμαι εγώ. Βγάλαμε, λέω, τα λεφτά διακοπώνε. Λέω, δεν γάμια, θα ρίξω, λέω. Πάω να ρίξω 10 ευρώ και ό,τι είναι. Βλέπω 40 απόδοση. Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό, η επόμενη μέρα που θα παίξει. Και λέω, 40, με τι μπορώ να το συνδυάσω? Και βλέπω πρώτο σκόρερ διοργάνωσης Harry Kane, 7,5 απόδοση. Και λέω, 10 ευρώ για 3.000 ευρώ. Λέω, δεν τα είδα, 10 ευρώ είναι, λέω. Ναι, παίξαμε 10 ευρώ και άλλα 5, ξέρω εγώ, στην Τουρκία, σιγά. Και μετά δεν προλαβαίνω να το παίξω καλά καλά. Μου στέλνει άλλος. Μου λέει, παίξε Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό. Άκυρος με τον άλλο, σε μηνύματα στο Instagram. Ας το διάβολο. Και το χαριστικό ποιο είναι? Μου το στέλνει και ένα τρίτο. Το στέλνω εγώ σε ένα άλλο άτομο και μου λέει, το έχω ακούσει. Έχουμε ένα φίλο που δουλεύει στην ΚΑΕ και μας είπε ότι είναι πολύ κοντά. Ας το διάλο, λέω, δεύτερη φορά. Οπότε να ξέρετε ότι όσο κοντά κι αν είναι, ακόμα και να έχει πάει να βάλει μελάνι να γράψει με το στυλό πάνω στο συμβόλαιο, εφόσον το έπαιξα εγώ, θα ακυρωθεί και η μεταγραφή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πέτροβιτς, ξέρω εγώ τι θα γίνει. Θα έρθει COVID-2 και δεν θα γίνει χρονιά, δεν θα παίξει, δεν θα γίνει. Μην πάτε να ασχοληθείτε με την περίπτωση αυτή. Αν και πλέον δεν υπάρχει να το παίξεις, από όσο ξέρω. Πάμε όμως στα των ομάδων. Ωραία εντύπωση μου έχει κάνει η Ισπανία. Έχει παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει μοιράσει χρόνο στους παίχτες, δεν έχει ζοριστεί. Εντάξει, δεν είχε κάποιο ζορισμένο μάτς, ας πούμε, να παίξει πολύ. Έχει πείσει σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Έχει ταλέντο προφανώς. Έχει παίχτες που μπορεί να στηριχτεί. Έχει το Γιαμάλ, το οποίο το παιδί είναι 16 χρονών, 17. Πάει σχολείο. Παιδιά, πάει σχολείο και λέει, αν γίνεται, θα αργήσω. Μήπως να δώσω προφορικά με Zoom? Γιατί δίνουν εξετάσεις. Και έχει πάρει άδεια. Παιδιά, έχει πάρει άδεια ένας 16χρονος εκατομμυριούχος για να πάει να παίξει μπάλα στη Γερμανία με την εθνική του ομάδα, αλλά παράλληλα έχει σχολείο. Λείπει. Παίρνει απουσίες τώρα. Ότι ας πούμε θα γυρίσει, μπορεί να έχει πάρει και το Euro και να του πει ο δάσκαλος, έλα να δώσεις τώρα. Για να δω. Για κάνε μου τα ολοκληρώματα αυτά. Για λίστα. Τι φάση. Και να τον κόψουν. Ξανά στην διατάξη. Έχει Μουντιάλ σε 2 χρόνια. Δεν με νοιάζει. Κόπηκες. Αυτά είναι τα ωραία της μπάλας. Μια Γερμανία του ύψους και του βάθους, όσα βάμε, όσα βάλουμε, όσα βάμε, όσα φάμε, όσα βάλουμε, όπως την έχω δει, δεν με πείθει ιδιαίτερα. Έχει το θετικό το ότι παίζει εντός έδρας. Έχει το θετικό το ότι δεν υπάρχει πίεση στο ότι πρέπει να το πάρουμε, ας πούμε. Είναι μια νέα ομάδα με παλιούς, δηλαδή που έχει την πιο ωραία εμφάνιση του Euro. Μακράν η λευκή της Γερμανίας είναι η πιο ωραία εμφάνιση του Euro. Έχει ένα Σανέ και ένα Μουσιάλα, οι οποίοι εγώ προσωπικά λατρεύω να τους βλέπω, γουστάρω τους παίχτες. Φανταστικοί. Γκίμι, γκροντα, σύμπαντα, όλα. Πομπερί. Δεν ξέρω, είναι ωραίοι. Ωραίοι και οι Γερμανοί. Ακόμα καλύτεροι οι Ισπανοί, όπως είπαμε. Θα ήθελα τους Άγγλους, να πω την αλήθεια, πριν ξεκινήσει τη διοργάνωση, λέω, μ' αρέσει το arc, έτσι, το παραμύθι του Jude Bellingham, ας πούμε, στα 20 του τώρα πήγε Champions League με τη Real, ηγέτης στην εθνική, hey Jude, ξέρω εγώ, διαφημίσεις με την Adidas, λες, ναι. Και μετά βλέπω, παιδιά, αυτό το Southgate, τον κακομύρη, ο οποίος
Έχει, τι να σου πω ρε παιδί μου, έχει τη δεξαμενή να πάρει τον καλύτερο παίκτης εδώ, καλύτερο εδώ. Όσο κάνει ο Μπέλιγχαμ, έκανε όλη η Σλοβακία. Και δεν μπορεί, ο άνθρωπος είναι, παίζει τόσο κακό και αργό ποδόσφαιρο που δεν τράπηκε να βγει στο μάτς το τελευταίο και να πει, γιατί τον κράζανε προφανώς που δεν παίζει ποδόσφαιρο η Αγγλία, και να πει εντάξει προσπαθούμε, δοκιμάζαμε κάποια πράγματα στους ομίλους. Είχαμε εύκολο όμιλο, οπότε δοκιμάσαμε κάποια πράγματα. Δεν είπε έχουμε εύκολο όμιλο, το άφησε να εννοηθεί. Οπότε κάνουμε κάποιες δοκιμές. 8 χρόνια είσαι κύριε Μάστορα, ακόμα δοκιμάζεις. Δεν ξέρεις πώς πρέπει να παίξεις. Τώρα στο νοκάουτ που πέρασε τελευταία φάση που κοιμήθηκε ο Θεός, δοκίμαζες πράγματα. Τι, δεν μπορώ να καταλάβω τι διάολο έχει κάνει αυτός ο Southgate και ακόμα είναι προπονητής στην Αγγλία. Δηλαδή, τι. Και σαν παίχτης άμπαλος ήτανε, τον θυμάμαι, και σαν προπονητής. Μια θλίψη σου βγάζει, μια μιζέρια. Εν τω μεταξύ τα λέω τώρα και θα πάρει η Αγγλία το Euro. Και θα λέμε, θα μου λένε, πήρε το Euro ο Southgate, μπράβο. Άμα ένα το πάρει όπως το πήρε η Πορτογαλία, με νίκη ισοπαλία, με νίκη σε παράταση, πέναλτι μόνο, ισοπαλία, 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 έχει έστω. Δεν έχει παίξει ακόμα η Σλοβενία του άντρας του Σπόραρ. Περιμένουμε να βάλει ένα γκολ έστω. Μπορεί να βάλει ένα γκολ και να αποκλείσει την Πορτογαλία ο Σπόραρ και να τον κάνουν ήρωα. Ήρωας. Και να πούμε ναι αγόρι μου, δεν θέλουμε λεφτά. Όποια ομάδα θέλει να τον πάρει, δεν θέλουμε λεφτά. Πήγαινε όπου θες και καρπώσου το συμβόλαιο που θέλεις. Και σήκω φύγε να μη σε βλέπω. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω αυτή την καμπούρα με το 9 στην πλάτη, δεν μπορώ. Μου γυρνάνε τάντερα, γυρνάω και πρέπει θέλω να πάρω φόρα και να κουπανάω το κεφάλι μου, να περάσω το κεφάλι μου μέσα από την κάσα της πόρτας. Δεν μπορώ, δηλαδή πιστεύω παιδιά, ο μάνατζερ του Σπόραρ είναι τέτοιος μεγάλος μάστορας που ακόμα και εμένα τώρα 35 χρονών κρέας κάπου θα με βρεις και εκεί να πάρω ένα συμβόλαιο στη γάμα Ρουμανίας, ξέρω, στη Β' Σιγκαπούρης, στο πρωτάθλημα Σιγκαπούρης να πάρω κι εγώ ένα συμβόλαιο να μου πούνε μπες παίξε, εδώ είσαι, φόρα το 10 και μπες αγόρι μου περπατώντας. Μπράβο στο μάνατζερ του, του δίνω φοβερά συγχαρητήρια. Στεναχωρήθηκα αρκετά με την Κροατία που είναι η αγαπημένη μου ομάδα. Και επίσης να σας πω γιατί έπαιξαν την Τουρκία στο στοίχημα. Γιατί στο Μουντιάλ, όχι αυτό που παίξαν τώρα στο Κατάρ, το προηγούμενο, όταν είχα δει τις ομάδες και όπως ήταν τα γκρουπ, στέλνω στον κολλητό μου του Λουκά και του λέω: ρε εσύ, έτσι όπως βλέπω τον όμιλο που είναι με την Αργεντινή η Κροατία, αν κάνει κανιά μπινιά και περάσει πρώτη στον όμιλο, έχει καλά διασταυρώματα για να πάμε για το cash out μετά. Ψήνεσαι να βάλουμε, ξέρω εγώ, να παίξουμε την Κροατία. Και δεν το παίξαμε ποτέ. Και πήγε τελικό στο Μουντιάλ. Ακόμα βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο που δεν έβαλα έστω 5 ευρώ στην Κροατία να κάνει κατάκτηση του Euro. Μουντιάλ. Γι' αυτό έπαιξα και την Τουρκία. Αν και ξέρω ότι δεν θα γίνει. Όπως και η Κροατία, αν την είχα παίξει, δεν θα είχε περάσει καν τον όμιλο σε εκείνο το Μουντιάλ. Γιατί λέω Euro, επειδή παίζουν Euro. Τέλος πάντων. Γαλλία, να μην πω ψέματα, δεν έχω δει τα μάτς της. Οπότε δεν θα κάτσω να πω αν πήθη δεν πήθη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν έπεισαν. Έχω πορωθεί απίστευτα με τη Γεωργία, γι' αυτό και βιάζομαι να βγει το βίντεο αυτό για να δω το μάτς της Γεωργίας. Γουστάρω πάρα πολύ που τη βλέπω έτσι, το outsider που μπαίνουν με τα όλα στις μονομαχίες, μπαίνουν στα κόκκινα όπως έπαιζε και η Σλοβακία σήμερα. Και έχουν τον ηγέτη τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος έχει την ελευθερία να πει: φέρτε την μπάλα εδώ, θα περάσω 2-3, θα κάνω τρίπλες. Ένα ποδόσφαιρο διαφορετικής εποχής που γουστάρω να το βλέπω. Έχω κουραστεί να βλέπω αυτό το passing game. Πάσα. Δώστε πίσω, ξανά πίσω. Ξανά πίσω, να βρούμε το κενό. Α, βγήκαμε ένα κενό. Παράλληλη πάσα, πλάσε γκολ. Δεν θέλω, είναι πιο αποδοτικό. Δεν μ' αρέσει. Θέλω να βλέπω το Κβαρατσχέλια να μπαίνει, να του έχει την πλάτη, να κόβει ποδιές. Εν μεταξύ, έχω σκάσει, ρε φίλε, γιατί έχω κλείσει το air condition τώρα για να γυρίσει το βίντεο για να μην ακούγεται και πεθαίνω. Πεθαίνω αυτή τη στιγμή. Ζέστη. Γιατί έχει ζέστη, γιατί δεν ζούμε στην Ισλανδία και τώρα να έχει 13 βαθμούς. Γιατί. Ναι, τι έλεγα. Έλεγα για τη Γεωργία και το ποδόσφαιρο αυτό που έχει αλλάξει. Θέλω να βλέπω τον Κβαρατσχέλια να κάνει ποδίτσες. Ποδίτσες και να παίρνει σουτ, να κόβει και να σουτάρει από τα 40 μέτρα. Αυτό θέλω. Και τάκλει στην καροτίδα. Με κουράσανε. Έβλεπα τώρα το Γαλλία. Το Αγγλία-Σλοβακία, πιο αργό μάτς 60-70 λεπτά και από το θάνατο. Δεν έπαιρνε ένας μια πρωτοβουλία να πει να μπει να γυρίσει με πλάτη, να μπει μέσα. Τίποτα, ρε, και πάσα.
Southgate σε άλλο γήπεδο ήταν. Ο Σάκα στην Arsenal όλη τη χρονιά παίζει στη δεξιά μεριά γιατί κόβει και σουτάρει. Κάτσε αριστερά, Σάκα, να κάνει έντρες. Να σημαδεύουμε εδώ την κεφάλα του Κέιν. Λες και ζούμε το 1983. Να σημαδεύουμε με σέντρες μόνο. Σέντρα, σέντρα, σέντρα. Και να χάνουν όλες τις κεφαλιές. Να μην έχει πάρει μια μονομαχία να μην έχουν πάρει. Και παρόλα αυτά, μπήκε τον goal έτσι, αλλά μέσα τα σκατά του στο 95 τελευταία φάση. Δηλαδή, άμα σε θέλει ρε πούστη και έχεις άστρο, τι να πω. Ο Μπέλιγχαμ με το μεταξύ σε αυτό το match ήταν για αλλαγή. Ήταν για αλλαγή. Το παιδί την κούραζε. Έφαγε ξύλο, βέβαια, τον κλείνανε. Αλλά δε, ήταν για αλλαγή. Ο Ράις μ' άρεσε, πάρα πολύ καλός. Ο Πάλμερ ήταν κινητικός όσο μπήκε. Και ένας Κέιν για τα σκουπίδια. Για τα σκουπίδια. Στα 90 λεπτά. Και βλέπω μετά, μπαίνω στο Twitter εκεί που κοιτούσα στη... και βλέπω γνωστός podcaster από τους top σε νούμερα και δημοσιογράφος. Η playmaking, όχι βασικά, η playmaking ενότητα του Kane, ένα από τα πιο υποτιμημένα πράγματα στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 15 χρόνια. Ναι. Βγήκε ένα από μια μαλακία. Από αυτό το match. Δεν λέω ότι δεν ισχύει γενικά ότι... Όχι ότι δεν είναι υποτιμημένος βασικά ο Κέιν. Αν κάτι είναι, δεν είναι σίγουρα υποτιμημένος. Αλλά από αυτό το μάτς που είδα, αυτή τη μαλακία του ήρθε να πει. Που δεν έχει βοηθήσει, δεν έχει πάρει μονομαχία σε όλο το μάτς, στο 90 λεπτό. Του έχουν έρθει δύο καλές φάσεις να τις τελειώσει, τις έχει στείλει στα πουλιά. Αλλά είναι playmaking. Μόνο μια κίνηση που γύρισε με πλάτη και έπαιξε στο πλάι στο... Με ενοχλεί πάρα πολύ που δημοσιογράφοι άσχετοι λένε πράγματα τα οποία και καλά εσύ που βλέπεις δεν τα βλέπεις. Τα βλέπουν αυτοί και σου λέει ρε παιδί μου. Τα ακούγαμε χρόνια για παίχτες που δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μάλλον επειδή τους δίνανε πληροφορίες από τα αποδυτήρια ή από τους αγώνες και τους λέει κάτσε να τους γλύψουμε σε κανένα άρθρο. Λέγανε κάνει δουλειά που δεν φαίνεται στο γήπεδο. Ποιος δεν κάνει δουλειά που δεν φαίνεται στο γήπεδο. Είπε ποτέ κανένα σημείο για τον Εγκολό Καντέ που είναι απλά κόφτης και δεν θα σου βάλει 20 γκολ και 12 assist ότι κάνει δουλειά που δεν φαίνεται ο Καντέ. Όχι, φαίνεται. Κάνει 600 κλεψίματα και η πρώτη πάσα είναι πάντα σωστή. Φαίνεται η δουλειά που κάνει. Ξέρεις ποιανού δεν φαίνεται. Αυτού που είναι άμπαλος και δεν χρησιμεύει πουθενά σε μια ομάδα. Απλά βρέθηκε εκεί και έχει κάτι σε ένα καλό σύνολο. Και αυτό αποδεικνύεται αργότερα όταν αυτός ο παίχτης θα μείνει μόνος του και δεν θα έχει άλλους 2-3 καλούς δίπλα του. Και η καριέρα από εκεί που έχει πάει τιμή του εκεί. Άρημπα μουτσάτσος. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία. Έχω υποσχεθεί, θα φέρω σε στούντιο των Board Gamers δημοσιογράφο εδώ να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα και να τα πούμε ωραία γιατί είναι γαμώτα παιδιά. Αυτό. Δεν θα το συνεχίσω. Θα το κόψω εδώ το βίντεο. Θα το κόψω εδώ. Να δω το match. Μαλακία είναι. Να μην το δω. Και ίσως επανέλθω σε σύντομες μέρες. Δηλαδή, βασικά να το δω, να το μοντάρω, να το ανεβάσω κατευθείαν το βίντεο. Και μπασκετάκι θα το πούμε. Να δούμε. Θα το δούμε. Γιατί είδα τώρα ανακοινώθηκε Dorsey. Έχουμε δουλίτσα εκεί. Θα έχουμε πραγματάκια. Λοιπόν, κάντε like, subscribe σε αυτό το βίντεο. Υπάρχουν κάτω στην περιγραφή link πολύ χρήσιμα για να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Ή και όχι, όπως πάντα. Γεια σας.